Γεια σα, είμαι ο Δημήτρη για το κανάλι μου Farmer Revolution και στο σημερινό βίντεο θα σα παρουσιάσω μια πραγματικά μεγάλη μπαταρία. Πρόκειται για μια ε, μπαταρία Life Pio 4 τη εταιρεία Fu στα 12,8 EV και 200 μπερόρια χωρητικότητα. Έχοντα κάνει ακόμα δύο παρουσιάσει σε μπαταριών Live Pio 4 τη εταιρεία Σαν ε, πολλοί ελογαριογητέ μου είχαν στείλει μήνυμα και με ρωτούσαν κατά πόσο μπορούμε να συνδέσουμε δύο αεροβιστικά μηχανήματα πάνω σε μια μπαταρία. Αυτό γίνεται πόσο μάλιστα σε μια μπαταρία Όπω είναι αυτή που βρίσκεται ακριβώ δίπλα μου, με 200 μπερόρια χορτικότητα, όπου καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια τεράστια ε, αυτονομία και μπορεί να μα προσφέρει την απαιτούμενη ε, δύναμη, ενέργεια για να τροφοδοτήσουμε δύο εργαστικά και να είναι πλήρω λειτουργικά αλλά και αποδοτικά για πάνω από 8 ώρε, χωρί να έχουμε πτώσει όσον αφορά τη δύναμή του. Σε αυτό το σημείο, α αναφέρουμε και κάποια τεχνικά χρηστικά για την μπαταρία που παρουσιάζω. είναι όπω είπαμε Pio 4. Οι μπαταρίε αυτού του τύπου γενικά ξεχωρίζουν από τι υπόλοιπε, καθώ έχουν πολύ χαμηλό βάρο για την χωρητικότητά του. Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωή, έω και 10 χρόνια σχεδόν. Δεν έχουν το φαινόμενο τη μνήμη, δηλαδή ακόμα και να φτάσουμε την μπαταρία στο κατώτερό τη σημείο, δηλαδή να την ξελιγώσουμε, δεν έχει φθορά όσο αφορά την μπαταρία, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες μπαταρίες μολύβδου. Η μπαταρία είναι στα 128 volt, έχει 200 αμπερόρια χωρητικότητα και η ενέργειά της είναι 2560W. Η μπαταρία είναι εξοπλισμένη και με ένα BMS στα 100 αμπερ, όπου έχουμε την απαιτούμενη προστασία τόσο σε βραχικύκλωμα αλλά και σε υπερβολική εκφόρτιση. Αν και η μπαταρία έχει σχετικά μεγάλες διαστάσεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει και 200 αμπερόρια χωρητικότητα, Οπότε, μόλι τη δούμε με την πρώτη ματιά, λέμε ότι θα είναι και πολύ βαριά. Όμω, σύμφωνα με τη ζυγαριά μου, το βάρο τη είναι 20 κιλά και 242 γραμμάρια. Πολύ χαμηλό βάρο, όπω είδαμε, για μια μπαταρία με χωρητικότητα 200 αμπερόρια, όπου γενικά αυτό το βάρο θα το συναντούσαμε σε μια μπαταρία μολύβδου με χωρητικότητα 80 αμπερόρια. Θα πρέπει όμω να θυμάστε ότι για να φορτίσουμε μια μπαταρία LifePio 4 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κατάλληλο τύπου φορτιστή όπου είναι ιδανικό για μπαταρίε LiFePO4. Οπότε χρησιμοποιώντα ένα φορτιστή LiFePO4 ε, με 20 αμπέρ ε, δυνατότητα, ε, θα φορτίσουμε την μπαταρία μα όταν είναι τελείω άδεια, που είναι δύσκολο να συμβεί αυτό. Όπω ε, όπως και να έχει, το μέγιστο χρόνο που χρειάζεται για να φορτίσουμε μια μπαταρία LiFePO4 με 200 αμπερόερο ερχοτικότητα και ένα φορτιστή 20 αμπερ είναι οι 10 ώρες. Για να μπορέσω να καταγράψω όμως την αποδοτικότητα της μπαταρίας με δύο νεροαυριστικά μηχανήματα, πήρα την μπαταρία και πήγα σε έναν λεώνα μου, όπου σύνδεσα πάνω στην μπαταρία δύο νεροαυριστικά μηχανήματα τύπου χτένας. Εδώ να αναφέρω ότι τα νεροαυριστικά μηχανήματα τύπου χτένας έχουν μικρότερη κατανάλωση ρεύματο σε σύγκριση με τα τύπου αχινού. Τα χτένας είναι περίπου στα 6 αμπέρ την ώρα, φυσικά αυτό αλλάζει ανάλογα το εκάστοτε μοντέλο, ενώ τα Αχινού, τύπου αχινού δηλαδή, είναι περίπου στα 8 αμπέρ. Και στι δύο περιπτώσει όμω, όταν τα αεροφυσικά μηχανήματα ζοριστούν, δηλαδή μπλέξει σε κάποιο κλαδί, τότε στιγμιά έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση. Αλλά μέσο όρο περίπου είναι στα 6 αμπέρ οι χτένε και στα 8 αμπέρ ο αχινό. Στι δοκιμέ φάνηκε ότι και τα δύο αεροφυσικά μηχανήματα λειτουργούν πάρα πολύ αποδοτικά και λειτουργικά και ακόμα και το ένα να απενεργοποιήσουμε, να το βγάλουμε πάνω από την μπαταρία, δεν διαφοροποιείται. Ε, η λειτουργία του άλλου, δηλαδή να δουλέψει πιο δυνατά ε, και καλά, ότι θα μπορούσε να μοιράζομαι τη δύναμη τη μπαταρία σε δύο μηχανήματα. Αυτό δεν ισχύει. Ε, μην ξεχνάμε όμω ότι και το BMS που διαθέτει είναι στα 100 αμπερ, όπου πραγματικά μα δίνει την απαιτούμενη ε, ισχύ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε δύο αεροφυσικά μηχανήματα άντα πάνω σε μία μπαταρία. Το να τροφοδοτήσουμε όμω δύο αεροφυσικά μηχανήματα σε μία μπαταρία, για παράδειγμα μικρότερη χορτικότητα, από 100 αμπερ και κάτω. Ε, αυτό δεν γνωρίζω να σας πω κατά πόσο είναι σωστό ή αν η μπαταρία μπορεί να ανταπεξέλθει. επεξέλθει ε, μιας και το BMS της είναι στα 50A. Με μία όμως μπαταρία με 200A χορτικότητα προφανώς είμαστε πάρα πολύ άνθιοι στο κομμάτι της αυτονομίας ώστε να λειτουργήσουμε ακόμα και με δύο αεροφυσικά μηχανήματα ε, και χωρίς να δημιουργούμε και θέματα στην μπαταρία αν και όπως είπαμε οι μπαταρίες ΛΑΕΦΠΙΟ 4 δεν έχουν το φαινόμενο της μνήμης. Επίση, η μεταφορά τη μπαταρία είναι πάρα πολύ εύκολη, μια και στα πλάγια διαθέτει τι εξή ε, χειρολαβέ που βλέπουμε εδώ. Είναι ένα σκηνάκι και στο πάνω μέρο έχει μια πλαστική ε, χειρολαβή, όπου μπορούμε πολύ εύκολα να τη μεταφέρουμε. Οι χρήσει μια μπαταρία LifePure4 είναι πάρα πολλέ. Συνήθω χρησιμοποιούμε ε, σε φωτοβολταϊκά συστήματα ή UPS ή ακόμα και σε κάποιο τροχόσπιτο. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε και σε κάποιο χώρο όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Οπότε να τοποθετήσουμε την μπαταρία, πόσο μάλιστα με μια χορτικότητα 200 αμπερόρια και συνδυασμό με ένα ηλιακό πάνελ όπου θα φορτίζει την μπαταρία, αλλά και ένα κονβέρτερ να μπορούμε να μετατρέπουμε το ρεύμα τη μπαταρία σε 220 volt και να τροφοδοτούμε κάποια ηλεκτρική συσκευή, όπω για παράδειγμα ένα ψυγείο ή ακόμα και να έχουμε φωτισμό στο χώρο που θέλουμε. Όσο αφορά το κόστο τη μπαταρία, αν επισκεφτούμε το site τη εταιρεία Sunfu, θα δούμε ότι κοστίζει 459 ευρώ και 99 λεπτά. Γράφοντας όμως τη λέξη Farmer Revolution έχουμε μια έξτρα έκπτωση, 23 ευρώ και βλέπουμε ότι με τα μεταφορικά που είναι 20 ευρώ, κατά κάποιο τρόπο το κουπόνι μας προσφέρει δωρεάν μεταφορικά και η τελική τιμή της μπαταρίας είναι στα 456 ευρώ και 99 λεπτά. Η μπαταρία έρχεται από ευρωπαϊκή αποθήκη και κάνει περίπου 7 με 10 μέρε να έρθει, ε, ανάλογα την περιοχή που μένετε και δεν πληρώνετε τίποτα παραπάνω καθώ ε, δεν υπάρχει κάποιο φόρο, μια και είναι από ευρωπαϊκή αποθήκη η αποστολή τη. Ένα ακόμα βίντεο έφτασε στο τέλο του, όπου παρουσίασα μια μπαταρία με τεράστια χωρητικότητα, πολύ χαμηλό βάρο για το μέγεθό τη και την απόδοσή τη ε, και προφανώ, όπω είπαμε, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε ακόμα και δύο ρευστικά μηχανήματα ε, πάρα πολύ άνετα. Οπότε, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργια ανεβάζω. Ya yeah, estás.